ταξίδι με το τρένο. Το ταξίδι με το τρένο γιατί σας άρεσε? Θα σας ρωτήσω, θα σας ρωτάω και εγώ λίγο σκόρπια, σε ποιον άρεσε και γιατί. Έλα. Μου άρεσε που είχε και το κυνηγητό με το σταθμάκι. Κυνηγούσε τα παιδιά. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Η φιλοξενία από τον παππού και τη γιαγιά. Κάτι τέτοιο, δεν το θυμάμαι καλά. Τώρα, άμα το λέμε αυτό, το πιστεύουμε. 100% εδώ. Ναι. Το τηρούμε, ας το προχωρήσουμε. Δεν έχει καλή σχέση με ποιο, δεν έχει καλή σχέση με το βιβλίο. Δεν υπάρχει ντροπή γιατί πηγαίνει σε όλα τα σχολεία και κανείς δεν έχει. Και ρωτάω, ας το πούμε, ποιο έχει καλή, ποιο βαριέται να διαβάσει, ποιο δεν έχει καλή σχέση με το βιβλίο. Δεν σηκώνει κανείς. Ποιο λατρεύει το βιβλίο, σηκώνει σαν χέρι. Δεν είναι έτσι, δεν είναι ντροπή να πούμε ότι δεν μας αρέσει να διαβάσει. Δεν είναι ντροπή τίποτα. Δεν τροπή, αρκεί να το πούμε, να το καταλάβουμε και να το αιτιολογήσουμε. Να πούμε τα γιατί δεν μας αρέσει. Πέρα από το ότι ξέρω που βαριόμαστε. Έτσι, να πούμε γιατί δεν μας αρέσει το βιβλίο. Τα παιδιά που σήκωσαν 3-4 το χέρι τους μπορούν να το αιτιολογήσουν. Ωραία, οι υπόλοιποι. Thank you.